Εθνική Τράπεζα Πάτρας. Λία της ληστείας 500.000 ευρώ. Εθνική Τράπεζα Αιγίου 250.000 ευρώ. Εθνική Τράπεζα Πρέβεζας 190.000 ευρώ. Εθνική Τράπεζα Αγρινίου 240.000 ευρώ. Επρόκειτο για 4 ληστείες μαμούθ σε πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, με λία που αγγίζει το 1.200.000 ευρώ. Και οι 4 περιπτώσεις έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, καθώς εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν από άτομα που ανήκουν στο σύγχρονο αντάρτικο πόλης με σκοπό την ενίσχυση του επαναστατικού ταμείου. Τα έχουν βρει τώρα εύκολα, τα σπάνε και μπαίνουν. Τελείωσε. Τελευταία ληστεία για την οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι πραγματοποιήθηκε από άτομα εγχώριων ένοπλων οργανώσεων ήταν αυτή την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου στο κέντρο της Πάτρας. Ο τρόπος δράσης συγκεκριμένος. Με βαριοπούλες έσπασαν οι δράστες στην τζαμαρία και φορώντας κράνη και μαύρα ρούχα, χωρίς να φαίνονται πουθενά όπλα, άρπαξαν 500.000 ευρώ από τα ταμεία και εξαφανίστηκαν. Κατέβηκαν εδώ μια μηχανή και πήραν κάποια λεφτά. Νέο χτύπημα όμως πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Τράπεζα στο Αίγιο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Εκεί αφαιρέθηκαν 250.000 ευρώ. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι οι νεαροί εξαφανίστηκαν με τζιπ, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι κρατούσαν και Καλάσνικοφ. Μπαίνοντας προς τα μέσα, μου το έφερε το όπλο σε αυτό το σημείο. 15 Οκτωβρίου. Ακόμα μία ληστεία έχει καταγραφεί στο αστυνομικό δελτίο. Επρόκειτο για ληστεία μαμούθ με βαριοπούλες. Σπασμένες τζαμαρίες και λία μεγάλο χρηματικό ποσό. Αυτή τη φορά σημειώθηκε η ένοπλη ληστεία στην Εθνική Τράπεζα της πλατείας Παναγοπούλου στο Αγρίνιο. Οι δράστες, αφού θρημάτισαν την τζαμαρία με βαριοπούλες, άρπαξαν τα χρήματα την ώρα που ένας υπάλληλος ανεφοδίαζε το ATM. Δεν άκουσα τίποτα, όχι, έχω το μαγαζί δίπλα, δεν άκουσα τίποτα. Στις 25 Ιουνίου όμως είχε πραγματοποιηθεί άλλο ένα χτύπημα στην Εθνική Τράπεζα στην Πρέβεζα, όπου 3 κρανοφόροι με βαριοπούλες αφαίρεσαν 190.000 ευρώ. Οι ληστές έφυγαν με 2 μηχανές, εκ των οποίων η μία βρέθηκε και όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί πριν μερικές ημέρες και έφερε πλαστές πινακίδες. Ο κόσμος φοβάται, οπωσδήποτε φοβάται. Την ίδια ώρα, η σύλληψη του 23χρονου Μιχάλη Νικολόπουλου και η ομολογία του ίδιου αλλά και του συγκατηγορούμενου του Γεράσιμου Τσάκαλου ότι ανήκουν στην οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς ανοίγουν νέους δρόμους στις έρευνες της αστυνομίας, καθώς πλέον μπαίνουν στο στόχαστρο 3 νέα πρόσωπα που φέρονται να ανήκουν στον επιχειρησιακό πυρήνα της οργάνωσης.